τώρα ακούγαμε την ίδια και τη ορθοδοξία και ρωτάζω την αναστήριξη των ιεραρχικών και επομένως είναι πολύ μεγάλη ερωτή, κύριε Πρώτη Κυριακή των Πιστεών, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε και για το γεγονός αυτό που θα πει αναστήριξη των ιεραρχικών, γιατί ακριβώς είναι η Ορθοδοξία. Και ακούγονται πολλά κηρύγματα σήμερα για την Ορθοδοξία. Τι είναι η Ορθοδοξία? Η Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα, δηλαδή ορθή θεολογία, ορθή γνώση του Θεού. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία. Και βέβαια αυτό συνδέεται με τις ιερές εικόνες, γιατί με τις ιερές εικόνες υπογραφούμε τον Χριστό, ο οποίος Χριστός ήρθε, έγινε άνθρωπος, προσέλευε την ανθρώπινη φύση και αγιαγορευείται. Και εμείς πηγαίνουμε και τώρα σπαζόμαστε, γιατί όταν σπαζόμαστε την ιερά εικόνα, τότε η τιμή αναμένει στο πρωτότυπο. Δεν σπαζόμαστε δηλαδή απλώς το ξύλο ή το γυαλί, αλλά σπαζόμαστε τον Χριστό, τον οποίο ο οποίος αγιαγορευείται στην εικόνα. Επομένως, η λατρεία μας ανάγκεται στο πρωτότυπο. Δεν θα πω σήμερα όμως τι είναι η Ορθοδοξία και δεν θα σας πω σήμερα τι είναι η αναστήριξη των ιερών εικόνων, αλλά θα πω κάτι άλλο. Τι είναι ο Ορθόδοξος? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιος είναι Ορθόδοξος και τελικά τι θα πει Ορθόδοξος? Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργημένοι από τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έχει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και πρέπει να φτάσει το καθομοίωση. Άρα το κατ' εικόνα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Που σημαίνει Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος φέρει μέσα του το κατ' εικόνα και οδηγείται προς το καθομοίωση. Και αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, θα πρέπει να φορέσουμε την εικόνα του Ουρανίου. Αυτό ακριβώς είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι εκείνος που συναντάται με τον Χριστό. Είναι εκείνος ο οποίος ενώνεται με τον Χριστό. Είναι εκείνος ο οποίος έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του κατοικούντα. Είναι εκείνος που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Είναι ο θωικός άνθρωπος, ο οποίος έγινε και φέρει την εικόνα του Ουρανίου. Ακριβώς αυτό το γεγονός μας παρουσίασε το Ευαγγέλιο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι το Ευαγγέλιο της συναντήσεως του Ναθαναήλ με τον Χριστό. Ο Ναθαναήλ είναι ο μετέπειτα Απόστολος και μαθητής του Βαρθολομαίους. Όταν βλέπουμε στην Αγία Γραφή τον Ναθαναήλ, αμέσως πρέπει να εννοούμε ότι αυτός είναι ο Απόστολος του Βαρθολομαίους. Και αυτός εγνώρισε τον Χριστό, συνάντησε τον Χριστό. Αυτό μας είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Όταν δούμε αυτή τη συνάντηση και την ένωση με τον Χριστό και πώς έγινε μαθητής του Χριστού, τότε καταλαβαίνουμε τι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ και του είπε: αυτόν τον οποίο, για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Ιησού τον από τον Ναζαρέτ. Άρα υπήρχε κάποιος ο οποίος υπέδειξε στον Ναθαναήλ τι πρέπει να κάνει ή ότι ήρθε ο λόγος του Θεού, αυτόν τον οποίο περίμεναν οι προφήτες. Και μετά ο Ναθαναήλ έχει την επιθυμία, τη ζωηρά επιθυμία, να συναντήσει τον Χριστό και αρχίζει ένας μητρωτικός διάλογος και αποκτά την θεολογία, η οποία θεολογία είναι η γνώση του Θεού, η πνευματική γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Θεό. Πλησιάζει λοιπόν τον Χριστό και ο Χριστός του λέει: είναι αληθής Ισραηλίτης, ενώ ο δόλος που κέχει. Να λοιπόν ένας αληθινός Ισραηλίτης, μέσα στον οποίο δεν υπάρχει κανένας δόλος. Είναι η προοπτική βασικά για να γνωρίσει κανείς τον Χριστό. Πρέπει να έχει αφιλότητα καρδίας, να είναι αληθινός άνθρωπος, να μελετά τον νόμο του Θεού, να έχει πνευματικό πατέρα, γιατί θα λέγαμε αυτός ο οποίος ο νυμφαγωγός που το καθοδήγησε ήταν ο Φίλιππος. Και πώς το καθοδήγησε? Αυτόν για τον οποίο γράφει ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Άρα
έχει κάποιον καθοδηγητή, κάποιον υφάγωγο και οι βάσεις είναι ο νόμος και οι προφήτες. Αυτό προσδιορίζει τι ακριβώς είναι αληθής Ισραηλίτης. Αληθής Ισραηλίτης είναι αυτός ο οποίος διαβάζει την Αγία Γραφή, μελετά τον νόμο του Θεού και τους προφήτες και ακόμη έχει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν αυτόν τον Χριστό και κάποιος που τον είδε και τον βρήκε προηγουμένως που το υποδεικνύει να το βρει και εκείνος. Οπότε είναι αγαθός Ισραηλίτης. Έτσι τώρα θα κάνεις ο Χριστός. Εκείνος απόρρισε και λέει πόθε με γνώσκες. Από πού με γνωρίζεις? Και ο Χριστός του απάντησε ότι πριν σου μιλήσει ο Φίλιππος και λέει σου κάτω από τη σηκή σε είδα. Σε είδα να είσαι κάτω από ένα δέντρο τη σηκή και ήρθε ο Φίλιππος και σου μίλησε. Τότε κατάλαβε ότι δεν είχε να κάνει με έναν κοινό άνθρωπο και είπε «Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ». Είναι ο πρώτος βαθμός της θεολογίας. Είναι ο πρώτος βαθμός της θεολογίας. Γνωρίζει η αγωνική ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι τέλειος βαθμός, γιατί αμέσως λέει «βασιλεύς του Ισραήλ», ενώ δεν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ο Χριστός είναι βασιλεύς όλων των ανθρώπων. Όλες τις οικουμένες, όχι μόνο των Ισραηλιτών. Αλλά η πρώτη αυτή ομολογία και θεολογία είναι κάπου σαν μυδρά. Ετούτοις όμως είναι μια πρώτη ομολογία, είναι μια αποκάλυψη που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα όταν συνάντησε τον Χριστό και του είπε αληθής Ισραηλίτης και μάλιστα το αποκάλυψε ότι τον είδε όταν βρισκόταν κάτω από ένα δέντρο της Σηκή, τότε ήταν αυτό μια ουσιαστικά αποκάλυψη και φανέρωση. Γιατί πάντοτε όταν ο Χριστός ομιλεί, βγαίνει μέσα από τον Χριστό, από τον λόγο του χάρης και ενέργεια. Ήταν μια μικρή φανέρωση. Και εκείνος αμέσως έδωσε την ομολογία, αλλά όχι πλήρη ομολογία. Και ο Χριστός μετά προχώρησε και αν τον πει. Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σηκή, πιστεύεις, μη ζωή το νόμισε. Δεν είναι αυτό τίποτα που σου είπα, αυτό είναι ένα μικρό πράγμα που σου είπα ότι σε είδα. Θα δεις πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και του είπε ότι ιδού απάρτη όψες και τον ουρανόνα με οπότα και τους αγγέλους του Θεού καταβαίνοντας, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Θα δεις πολύ μεγαλύτερα πράγματα, του είπε, εάν με ακολουθήσεις. Θα δεις να ανοίγουν οι ουρανοί, οι πνευματικοί ουρανοί, που σημαίνει θα θέσει πιο μεγάλη εμπειρία και γνώση. Και θα δεις τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Εδώ στην πραγματικότητα του είπε θα δεις τους αγγέλους να έρχονται και να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Και ουσιαστικά εδώ του προαναγγέλει τη Γεθσημανή που κατέβηκαν οι άγγελοι να ενισχύσουν τον Χριστό όταν προσευχόταν. Του υπενθυμίζει ακόμη η μάνα του προαναγγέλει τη σταύρωσή του, την ανάστασή του και την ανάληψή του. Διότι με την Ανάσταση εμφανίστηκαν οι άγγελοι και είπαν «Τι ζητείτε το ζώντα μετά τον νεκρό» και με την Ανάληψη πάλι οι άγγελοι εμφανίστηκαν και ομίλησαν στους μαθητές. Μεγάλες εμπειρίες, οι εμπειρίες του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναλήψεως και φυσικά αργότερα μετά την Πεντηκοστή πολύ μεγάλες εμπειρίες γεύτηκε ο Ναθαναήλ ο Βαρθολομαίος. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε εδώ δύο βαθμούς θεολογίας. Ο πρώτος βαθμός θεολογίας που είναι μια γνώση πλημενής και ο δεύτερος βαθμός θεολογίας που είναι η γνώση όσο είναι δυνατόν να αποκτήσει κανείς τη γνώση του αληθινού Θεού. Και αν το δούμε λιγάκι και ευρύτερα όλο αυτό
που έχει εμπειρία του Θεού. Ορθόδοξος είναι αυτός που συναντά τον Χριστό. Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος έχει γνώση πνευματική και είναι γνώση εσωτερική, καρδιακή. Οπότε προηγείται ένας άλλος γνώστης, ένας πνευματικός πατέρας που τον καθοδηγεί, του υποδεικνύει να πορευθεί προς τον Χριστό, όπως έγινε ο Φίλιππος. Και βέβαια ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες. Υπάρχει δηλαδή μια προετοιμασία, έχει κανείς τον πνευματικό του πατέρα και μάλιστα έναν πνευματικό πατέρα που έχει γνώση της πνευματικής ζωής και εμπειρία προσωπική του Θεού και γίνεται αληθώς Ισραηλίτης, που σημαίνει κάθαρση της καρδιάς, ενώ δόλος ουκέστη και μετά προχωρεί σε μια πρώτη γνώση που είναι ο φωτισμός του νου, η νοερά καρδιακή προσευχή και γνωρίζει ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και βασιλεύς του Ισραήλ, τον ορόν του βασιλεύς αυτών οι οποίοι βλέπουν αυτό το Θεό και μετά στο τρίτο στάδιο της πνευματικής ζωής που φτάνει στη θεοπτία να βλέπει ουρανούς ανεωγμένους και τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να καταβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Αυτός είναι ο ορθόδοξος χριστιανός. Έχει το πνευματικό του πατέρα που εκείνος έχει γνώση του Θεού και αρχίζει η κάθαρση που γίνεται με την ανάγνωση του νόμου του Θεού και την εντολές και την τήρηση των εντολών του Θεού. Φτάνει στο φωτισμό που είναι ο πρώτος βαθμός θεωρίας και αργότερα, αν ο Θεός επιτρέψει, φτάνει και στον δεύτερο και μεγάλο και υπερτελή βαθμό, όπως έφτασε ο Απόστολος Παύλος που ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού και μετά υπάγει στον παράδεισο και ήκουσε άλλα ρήματα αού εξών ανθρώπης λαλείς. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτός καταλαβαίνει τι θα πει η Ορθοδοξία. Αυτός εορτάζει την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Γιατί? Διότι γνώρισε μέσα του το κατ' εικόνα και το καθομοίωση, γνώρισε τον Χριστό που είναι η αληθινή εικόνα του Πατρός, ενώθηκε με αυτόν τον Χριστό και έγινε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός και αυτόν η Εκκλησία εργάζεται ή επιμένει και τον καθοδηγεί για να φτάσει σε αυτή τη θεοπτία. Μακάρι να είμαστε διαπρεσβείων όλων των Αγίων Πατέρων, προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αμήν.